στο καλά της. Ξέρουμε. Η κυρία Γκάγκα θα έρθει κατά τις 5.30 το απόγευμα στο νοσοκομείο της Ιεράποτρας, θα κάνει επίσκεψη. Και φυσικά στο καλά της όλο και κάτι θα έχει. Περιμένετε να έρθει, να τη δούμε, να μας πει. Το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι καλεί τον κόσμο να παρευρεθεί εκεί σήμερα στην, έξω από το νοσοκομείο η Αγωνιστική Επιτροπή, πώς το σχολιάζετε αυτό? Υπάρχει κάλεσμα επίσημο από τους φορείς? Έχει φτιαχτεί μια επιτροπή, ένα συντονιστικό όργανο, έτσι ώστε να καλέσει όλους τους φορείς, καλεί όλους τους φορείς και τον κόσμο της Ιεράπετρας να παραβρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση. Φαντάζομαι τους εκπροσώπους των φορέων θα τους δεχτεί, θα μιλήσει μαζί τους και αφήστε να δούμε τι θα τους πει. Μάλιστα. Καλύτερα δεν είναι έτσι, καλύτερα να την ακούσουμε και μετά να μιλάμε, μην προτρέχουμε. Προφανώς όχι, λέω για το κάλεσμα αυτό και πώς το σχολιάζετε εσείς, αυτό ρώτησα. Ρωτήσαμε εδώ με τον Βαγγέλη. Η δουλειά της είναι αυτή της κυρίας Υπουργού, να έρθει, να ακούσει τους φορείς, να δούμε το τι θα φέρει, τι θα υποσχεθεί, τι θα φέρει. Ναι, απάντως από την τελευταία επίσκεψή της αυτό που είχε πει είναι ότι δεν υποβαθμίζεται και τώρα ταυτόχρονα... Το ίδιο λέει και σήμερα, αν διαβάσετε και το πορτοφόλι του της Ανατολής εφημερίδας, θα δείτε το ίδιο πράγμα. Και φαντάζομαι το απόγευμα θα πει τα ίδια. Θα υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει καμία υποβάθμιση, θα προκηρυχθούν κάποιες θέσεις. Απλά και μιλάμε και για το θέμα το ότι ο κύριος Πλεύρης έβαλε στο τραπέζι το θέμα των 4 νοσοκομείων κατά εκείνον στο νομό Λασιθή, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση να υπάρχουν 4 νοσοκομεία στο νομό, οπότε εκείνη η ανησυχία τελικά τι είναι αυτό το οποίο θα συμβεί, θα υποστηριχτούν τα νοσοκομεία του Λασιθίου ή θα μπουν σε μια άλλη τροχιά? Σίγουρα ο νομός του Λασιθίου δεν θα υποβαθμιστεί. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είχε δεσμευτεί και ο κύριος Πλαγιωτάκης εδώ και ο κύριος Πλαγιωτάκης και η κυρία Γκάγκα. Ναι, ότι δεν θα κλείσει, δεν θα υποβαθμιστεί. Αλλά ακριβώς, είναι ακριβώς ήδη υποβαθμισμένο, Πρόεδρε, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, αφού φεύγει και ο μοναδικός παθολόγος. Άρα, χωρίς υπάρχει παθολογική... έλλειψη γιατρών, υπάρχει έλλειψη επιστημονικού προσωπικού. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό και κάνει την επίσκεψή της σήμερα η αρμόδια υπουργός. Ναι. Είστε καλεσμένοι και εσείς να τις κάνετε τις ερωτήσεις σας. Εννοείται, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε εκεί. Βεβαίως. Από τις 5.30. Ό,τι να θέλετε, οτιδήποτε ερώτηση, ό,τι θα έχετε την απάντησή του. Ναι, μάλιστα. Ωραία, οπότε και εσείς καλείτε τον κόσμο δηλαδή να παρευρεθεί εκεί και τους φορείς να... Τον κόσμο, τι να καλέσουμε τον κόσμο. Θα έρθει η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Υπουργός, να δει την κατάσταση, αν και την ξέρει. Κάτι πράγματα θα αναγγείλει, θα μιλήσει με τους φορείς. Θα μιλήσει με το προσωπικό του νοσοκομείου, το επιστημονικό και εμείς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ο κόσμος τώρα, τι να καλέσουμε τον κόσμο. Πάντως η αναφορά σας δεύτερη φορά ότι κάτι θα αναγγείλει, έχετε κάτι, κάτι σαν κάτι γνωρίζετε. Σίγουρα δεν έρχεται με άδεια χέρια. Σίγουρα δεν έρχεται με άδεια χέρια. Ελπίζουμε άμεσα να γίνουν προσλήψεις τουλάχιστον παθολόγων, αλλά από ό,τι λένε και στην Επιτροπή, αυτό που πρέπει να γίνει χθες στο νοσοκομείο είναι να προκηρυχθούν όλες μαζί οι θέσεις. Ακριβώς. Έτσι, για να μην έρθει ένας παθολόγος ο οποίος θα φύγει μετά. Όχι. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε κι εσείς να γίνει άγωνη γραμμή, όπως και στη Σιτία να μένουν 5 χρόνια οι γιατροί, να υπάρχει. Να γίνει άγωνη γραμμή, βεβαίως. Το αυτοδιοίκητο, προσπαθώ τώρα να καταλάβω κι εσείς ως τοπικοί, αν συμμερίζεστε όλα αυτά που λέμε. Απόλυτα, απόλυτα συμμεριζόμαστε, γιατί το ξέρουμε το πρόβλημα. Το αυτοδιοίκητο δηλαδή, να μην είμαστε εξαρτημένοι και να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Το στην Ιεράπετρα. Να μην το βάλω σε επίπεδο νομού, το βάζω σε επίπεδο Ιεράπετρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στελεχωθεί το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Άρα αυτό που αντιλαμβάνομαι και γνωρίζετε είναι ότι θα γίνουν προκηρύξεις μαζικές άμεσα. Αυτό καταλαβαίνω. Και γι' αυτό πιέζεται. Ναι, λέω, και σε αυτό πιέζεται κι εσείς, προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως και πιέζεται. Πιέζεται και τα έχουμε αναδείξει τα προβλήματα στο αθηναϊκό κράτος, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, από γι' αυτό και επισκέπτεται την Ιεράπετρα, κύριε Υπουργός.
Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι μετά την προγραμματισμένη επίσκεψη του κυρίου Πολάκη έρχεται και η κυρία Γκάγκα για να καλύψει αυτό το ίσως δεδομένο που αρχίζει και υπάρχει στο ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου. Οπότε... Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν η επίσκεψη η σημερινή ήταν προγραμματισμένη. Τώρα μην τη συνδέουμε με την επίσκεψη του Πολάκη. Ήταν προγραμματισμένη δηλαδή για να είναι για σήμερα. Βεβαίως, η κυρία Υπουργός ξεκινάει από τα Χανιά, έρχεται Ρέθινο και κατευθείαν Ιερά Πέτρα. Είναι μια επίσκεψη προγραμματισμένη. Έτσι κι αλλιώς όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης έχουν θέμα, Πρόεδρε. Έτσι βλέπετε και εσείς τι γίνεται και στο Πανεπιστημιακό, το Ρέθινο, τι γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία. Φανταστείτε το πρόβλημα, αφού υπάρχει στο πανεπιστημιακό, τι θα υπάρξει στα περιφερειακά νοσοκομεία. Σίγουρα. Μάλιστα. Άρα έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα και τις επίσκεψεις κυρίας Γκάγκα, προσυπογράφεται το αυτοδιοίκητο και τη μαζική πρόσληψη γιατρών και όχι ας πούμε έναν έναν. Βέβαια, υπογράφω την αναβάθμιση του νοσοκομείου, σίγουρα. Και ταυτόχρονα και το είναι προσπάθεια να χαρακτηριστεί αγωνιγραμμή έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό το θέμα θα μας το αναλύσει η κυρία Γκάγκα το απόγευμα. Πάντως αυτό, κρατάμε αυτό, ότι συμφωνείτε στα περισσότερα που θέτει η Επιτροπή. Μα τα ξέρουμε τα προβλήματα τώρα. Είναι δυνατόν να πούμε όχι σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μάλιστα. Εδώ ζούμε, σε αυτή την πόλη ζούμε. Εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, εδώ κάνουμε τα πάντα μας. Δεν παίζει να νιώθουμε ανασφάλεια. Να νιώθει ασφάλεια, ακριβώς, πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Μάλιστα. Ασφάλεια από πλευράς υγείας τουλάχιστον. Εκτός την κυρία Γκάγκα, ο Πρωθυπουργός θα φτάσει προς τα δω, γιατί ξέρουμε ότι σίγουρα θα είναι στο Ηράκλειο. Αποκλειστικά θα έρθει μέχρι το ΒΑΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε αύριο δηλαδή θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ. Στις 10:30 περίπου, ναι, θα είναι στον ΒΑΚ, μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Ναι. Κάνατε έτοιμα να έρθει και προς τα δω, να του τα πούμε, έτσι. Βέβαια, έχει το έτοιμα και το ξέρει ο Πρωθυπουργός, το έχει στην ατζέντα του και θα επισκεφτεί την Ιερά Πέτρα, διότι έχουμε να γενιάσουμε και το δρόμο, την οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Την οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Βεβαίως. Αχα, μας δίνετε είδηση τώρα. Ποια είναι αυτή? Τι είδηση? Μας δίνετε ποια οδό, στην Ιερά Πέτρα εννοείται. Βεβαίως, είναι η κεντρική οδός που είσοδος της πόλης. Να το πω από τις Ελαιοδεξαμενές μέχρι τα Φανάρια, για να το καταλάβει αυτό. Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Οπότε έχει ονομαστεί καλέσει, οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και θα έρθει να τη γενιάσει το δρόμο. Τώρα, αυτόν τον μήνα, τον άλλο μήνα, δεν το ξέρω. Ανάλογα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Πάντως θα τον περιμένουμε να έρθει, οπότε εκεί πια θα δούμε. Σίγουρα τότε στα εγγένεια του δρόμου δεν θα έρθει με άδεια χέρια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί έχουμε και πολλά να του θέσουμε, Πρόεδρε, έτσι. Βεβαίως. Πολλά ζητήματα από τις σχολές μέχρι τη γλυψιδρία. Ιερά Πέτρα, δυστυχώς άγονη γραμμή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε σήμερα αναμένουμε την κυρία Γκάγκα. Θα υπάρξει συζήτηση, λέτε, με τους φορείς. Θα ενημερωθεί άλλη μια φορά. Κάτι θα έχει να ανακοινώσει για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Ας το κρατήσουμε έκπληξη. Και άλλη μια είδηση που μας δίνεται, ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει και θα εγκαινιάσει το δρόμο αυτό από τα Φανάρια, ο οποίος θα ονομάζεται ή θα από ονομαστεί. Από τις Ελαιοδεξαμενές και κάτω μέχρι τα Φανάρια περίπου. Αυτό το κομμάτι το οποίο θα ονομαστεί ή θα έχει ονομάζεται. Ήδη ονομαστεί, έχει ήδη ονομαστεί. Ο Δός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε το απόγευμα στο νοσοκομείο. Και να σας πω και το τελευταίο. Ναι. Πρόκειται να κόψουμε και την πρωτοχρονιά επίσης πίτα μας στις 10 Φεβρουαρίου στην ταβέρνα Γοργόνα. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Πρόεδρε. Οπότε θα τα πούμε και από κοντά το απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε είστε πολύ καλά. Για τον χρόνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο της τοπικής, τον κύριο Κατιδονιωτάκη, για την επίσκεψη της Υπουργού. Δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι δεν έρχεται με άδεια χέρια. Πρωτίστως θα πιάσω την κυρία Γκάγκα. Ναι, δεν έρχεται, λέει, με άδεια χέρια. Προφανώς κάτι γνωρίζει ο ίδιος, αλλά δεν θέλει να προκαταβάλει τα οτιδήποτε γίνουν ή λεχθούν.
Και από εκεί και πέρα είναι αυτό που ακριβώς πήγες και ξεκίνησες και σε διέκοψα να πεις, ότι πραγματικά έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει το δρόμο αυτόν και λοιπά. Εκεί να δούμε τι ακριβώς, γιατί είναι και σε μια εκεί κι αν είναι η προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που αν συγκράτησα σωστά αυτό το οποίο μας είπε, ότι θα είναι η παρουσία του περίπου σε ένα μήνα από τώρα, περίπου. Θα ανακοινωθεί. Οπότε εκεί θα είναι πραγματικά, θα έχουν, πιστεύω ότι και θα έχει καθοριστεί και ακριβή ημερομηνία εκλογών, γιατί ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Όχι. Όλα είναι σενάρια. Άρα, ναι, 9 του Απρίλη. Είναι σενάριο. Άρα από τώρα μέχρι τις 9 του Απρίλη. Ναι, είναι σενάριο πάντως και 9 Απρίλη. Μπορεί και να είναι και πιο μετά, δεν ξέρει κανένας. Ναι, εντάξει, okay, ναι. Οπότε αναμένουμε. Λοιπόν, σήμερα η κυρία Γκάγκα κάτι θα φέρει. Εμείς θα είμαστε εκεί να το καταγράψουμε, φίλες και φίλοι, τις δηλώσεις, τι θα πει. Και άφησε ανοιχτό το παραθυράκι ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι ενδεχομένως να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Ναι. Τώρα δεν ξέρω που θα βρεθούν οι παθολόγοι, ας πούμε, που υπάρχει θέμα. Θα γίνουν μαζικές προκηρύξεις προσλήψεων. Να. Τώρα τι προσλήψεις θα γίνουν, θα δούμε στην πράξη και εκεί στο χειροκρότημα θα φανεί. Ναι. Λοιπόν,